Η νεαρή γυναίκα άνοιξε δειλά τα μάτια και κοίταξε τριγύρω. Βρισκόταν πεσμένη σε μια συνήθιστη στάση πάνω στις παγωμένες πλάκες του δαπέδου που έδειχναν θολωμένες από τη βρώμα και τη στάχτη. Παρατήρησα με ψυχρό ενδιαφέρον τα μουτζουρωμένα πλακάκια και έπειτα πάνω από το κεφάλι της το τσιμεντένιο στέγαστρο, στερημένο από χρώματα και οποιαδήποτε προσπάθεια εξανθρωπισμού της γκρίζας άκαμπτης στιβαρότητας. Ερημιά. Ο ψυχρός αέρας ασταμάτητος στρίγκλιζε μανιασμένα. Τον ένιωθε να τρυπά σαν βελόνι τα σοφικά της και έκανε την κάθε εισπνοή της να μοιάζει με μαρτύριο. Είδε την κοφτή της ανάσα να αχνίζει στην παγωνιά. Δεξιά της, στο ύψος των 3 μέτρων περίπου, κάτω από έναν στήλο φωτισμού που έστελνε το αδύναμο φως του σε μικρή εμβέλεια, παρατήρησε τους δείκτες ενός σταματημένου ρολογιού να έχουν κολλήσει στις 12:20. «Πού είμαι?» αναρωτήθηκε, κοιτάζοντας κάτω το διπλωμένο της κορμί και γύρω από αυτό. Πονούσε τόσο που πίστευε πως αν έκανε μία μικρή προσπάθεια να τεντώσει τους μύστης, θα κοβόταν στα δύο. Το αίμα στα ρούχα της έχει ξεραθεί και καμουφλεριζόταν απόλυτα στο σκούρο ύφασμα χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Ωστόσο τα καφετιά ριάκια που στέγνωσαν στους καρπούς των χεριών της την έκαναν να παγώσει. Στη θέα του ξεραμένου αίματος τρόμαξε. Ένιωσε την μπλούζα της να κολλάει κατά τόπους, όμως δεν θυμόταν τι προηγήθηκε και αυτό τη φόβησε περισσότερο από την παγωνιά. Μπορούσε να μυρίσει το αίμα, όμως μέχρι εκεί. Μόλις το βλέμμα της καθάρισε περισσότερο, διέκρινε πιο χαμηλά τις ράγες του σιδηροδρόμου. Ήταν όλα τόσο αφύσικα. Τίποτα γύρω της δεν φαινόταν οικείο. Μία έρημη πλατφόρμα όλη και όλη στο κέντρο του πουθενά. Ένας ψυχρός τσιμεντένιος όγκος με 4 δοκάρια που στήριζαν το τσιμεντένιο στέγαστρο και πέρα από αυτά τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε εκδοτήριο, ούτε κανένα στοιχειώδες κτίσμα για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Ούτε σκάλες βρίσκονταν εκεί, μήτε κάτι που να θυμίζει ένα πραγματικό σταθμό τρένου, έστω με τις υποτυπώδεις υποδομές. Το μέρος έμοιαζε εγκαταλελειμμένο από δεκαετίες. Η γυναίκα, σαν πρωταγωνίστρια ενός φιλμ αγωνίας, βρισκόταν ανάμεσα σε 4 γκρίζους στήλους που θύμιζαν φτηνό κινηματογραφικό σκηνικό, να φωτίζεται από το μίζερο φως της λάμπας, εκτεθειμένη στο μαστίγωμα του κρύου και στις απειλές του σκοταδιού. Το τοπίο ήταν παντελώς άγνωστο για αυτήν και όλα έδειχναν αβέβαια. Αναρωτιόταν συνεχώς πώς βρέθηκε εκεί, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κινητοποιήσει τους μουδιασμένους της μυς. Ήταν τόσο επίπονο, προσπαθούσε να αισθανθεί τα κάτω άκρα της, μήπως και κατάφερνε επιτέλους να σταθεί όρθια, τριβοντάς τα με ασταθή χέρια που ακόμα και αυτά με το ζόρι όριζε. Στάθηκε για λίγο στα γόνατα, ώσπου οι άγρυπες κινήσεις της την έκαναν να χάσει την ισορροπία της και να προσγειωθεί οδυνηρά στο ίδιο σημείο. Απελπισία και φόβος. Μόλις κατάφερε να στρέψει το σώμα της προς τα πίσω, ώστε να ελέγξει τον περιβάλλοντα χώρο, το βλέμμα της συνέλαβε ένα πολύχρωμο πλεκτό σακίδιο, πεσμένο σε μικρή απόσταση από εκείνη. Με τρεμάμενο χέρι και υπερπροσπάθεια το τράβηξε προς το μέρος της. Προσπάθησε να το ανοίξει, όμως το φερμουάρ του γλιστρούσε συνεχώς από τα δάχτυλά της. Ήταν απορροφημένη και με το χέρι στο σακίδιο προσπάθησε να τραβήξει κάτι σκληρό που φαινόταν να έχει σκαλώσει στον πάτο, ανάμεσα στη φόδρα και στις θηλιές της πλέξης. Τα μουδιασμένα δάκτυλα της γυναίκας άργησαν να αντιληφθούν την κοφτερή λάμα ενός σουγιά που χάραξε πάνω της μία νέα, μικρή, κατακόκκινη διαδρομή. Αίμα πάνω στο αίμα, καινούριο πάνω στο παλιό. Στα δάχτυλα, στη λαβή του κοφτερού αντικειμένου, στα ρούχα της γυναίκας και στο δάπεδο. Στάλες που δε φαργούσαν, πέφτοντας να γίνουν πορφυρές μικροσκοπικές λίμνες, χρωματίζοντας τις μουντές πλάκες του έρημου σταθμού στο ζωηρό κόκκινο της ζωής, ή σε κάτι πλασματικό που ωστόσο τη θύμιζε και απουσίαζε φανερά από την ψυχρή άδεια πλατφόρμα του σταθμού. Ήταν όλα τόσο παράδοξα, που κάθε σκέψη στο μυαλό της νεαρής άνοιγε δρόμους που έκλειναν σε στιγμή, όπως η τρύπα του βότσαλου που πέφτει στο νερό. Κοίταξε το αίμα που άφησε το σώμα της και χρωμάτισε το δάπεδο.
απλώς το κοίταξε. Δεν πρόλαβε ούτε για λίγο να νιώσει τη ζεστασιά του. Άραγε ονειρευόταν. Μήπως πέθανε. Ναι, ήταν λοιπόν αυτό που βίωνε το μετέχμιο μεταξύ της ζωής που ξεθοριάζει και του επέκεινα. Όλη και όλη μια καταραμένη ερημιά, χωρίς φωτεινό τούνελ και αιφέρειες παρουσίες για οδηγούς όπως έλεγαν. Η απογοήτευσή της εντάθηκε, καθώς διαπίστωσε ότι η συσκευή του κινητού τηλεφώνου αποδείχτηκε άχρηστη σαν βοήθημα, καθώς απαιτούσε το σχηματισμό ενός κωδικού που δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να θυμηθεί για να ενεργοποιηθεί. Το ξανάριξε στο σακίδιο. Έκανε άλλη μια προσπάθεια να σηκωθεί, αλλά το σώμα της την πρόδωσε ξανά. Τα πόδια της τεντώνονταν ακόμη με δυσκολία και πόνο, μέχρι που ένα ουρλιαχτό που έσκισε το πηχτό σκοτάδι έκανε την απελπισία της να μετατραπεί σε ατόφιο πανικό. Ήταν μια κραυγή λύκου που έσπασε τη θανατερή σιωπή. Την άκουσε στα αλήθεια. Αν κάτι κακό την πλησίαζε, μουδιασμένη και ανήμπορη καθώς έστεκε, δεν θα μπορούσε να τη δράσει. Θα γινόταν βορρά, ιτημένη και τσακισμένη από τα αιχμηρά δόντια του θηρίου, όποιο και να ήταν αυτό. Το ουρλιαχτό που ακούστηκε τρίτη και έπειτα τέταρτη φορά δεν ήταν μια ψευδαίσθηση της άλλης που της δημιούργησε η παγωνιά. Οι κραυγές του θηρίου ακούγονταν καθαρότερα. Κάτι παραμόνευε για εκείνη. Ο εχθρός σου σμιζόταν το φόβο και την ανυποριά της, πλησιάζοντας με ύπουλη λαχτάρα. Ένας αθόρυβος και έμπειρος κυνηγός. Μια ζωντανή, πεινασμένη σκιά, προσαρμοσμένη στον κατασκότεινο χειμώνα, γέννημα θρέμα της ανίερης ερημιάς. Εκτεθειμένη στον κίνδυνο από το αρρωστημένο φως της λάμπας, προσπαθούσε να χαράξει στο μυαλό της μια πορεία διαφυγής, με μόνους συμμάχους την αγωνία της και τους πόνους στο ξεπαγεσμένο της σώμα που φωτιζόταν περιγελαστικά. Λες και κάποιος της έστησε μια άθλια φάρσα, πετώντας την εκεί, περιμένοντας τα αγρίμια να καταφτάσουν για να αναλάβουν δράση, εκπληρώνοντας τις μοχθηρές του βουλές. Ξαφνικά, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο ήχος και το φως. Ήταν ένα τρένο που πλησίαζε. Η νεαρή γυναίκα μπορούσε να το ακούσει. Έβλεπε τα φώτα του σαν αδύναμους κύκλους να μεγεφύνονται, τρυπώντας το σκοτάδι γύρω της. Οι κόρες των ματιών της άρχισαν να συστέλλονται την ώρα που το μυαλό της άρχισε εκ νέου να λειτουργεί. Ήταν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης άραγε που την κινητοποίησε. Παρακολουθούσε την ευθύγραμμη πορεία του τρένου με κομμένη την ανάσα. Από πού ξεκίνησε και πού θα καταλήξει, λίγο φαινόταν να μετρούσε. Προς το παρόν, αποτελούσε για αυτήν τη μοναδική σανίδα σωτηρίας που μέσα στην απελπισία της αναζητούσε. Ήταν ένας απομηχανής θεός, ικανός να τη σώσει για την ώρα από το πολικό ψύχος και τα νύχια των θηρίων της σκοτεινής ερημιάς. Ο ήχος του τρένου δυνάμωνε διαρκώς και έκανε τα πονεμένα της αυτιά να δυσφορούν. Τώρα, αν υπήρχε το ουρλιαχτό του αγριμιού, δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό. Το βλέμμα της νεαρής γυναίκας στράφηκε με αγωνία στις ράγες και στη μακρόστενη μορφή του τρένου, το οποίο το μέγεθος στα σκοτεινά ήταν δύσκολο να προσδιορίσει. Ωστόσο, μια σκέψη μαύρησε κάθε νεογέννητη ελπίδα της. Και αν δεν σταματούσε, τότε θα έμενε μόνη της και αβοήθητη στην παγερή ερημιά. Αν το θηρίο την πλησίαζε πριν η αμαξοστοιχεία φτάσει στο σταθμό και της επιτίθετο με πρωτοφανή σφοδρότητα, αν τη στιγμή που η πόρτα άνοιγε, ο λύκος ή οτιδήποτε τερατώδες ήταν αυτό που καραδοκούσε, την άρπαζε από το πόδι, έπειτα, σαν όλοι φόβοι της να έστησαν τριγύρω ξέφρενο χορό, αναρωτήθηκε μήπως το εν λόγω τρένο αποτελούσε ένα υπέροχο αποκοίημα της φαντασίας της, ως μια ίστατη προσπάθεια του μυαλού να κινητοποιήσει το άπεργο σώμα, τάζοντάς του μια σωτηρία που μεταφραζόταν σε άδοξο αφανισμό. Πόσοι άραγε να έχουν σβήσει από το χρόνο και τη σκόνη σε τούτη τη στέρφα απομόνωση? Πόσα κουφάρια άκλαφτα θα αποκάλυπταν οι ακτίνες του ήλιου που θα ανατείλει την αυγή? Ωστόσο, το τρένο ήταν πραγματικό. Πλησίασε αρκετά και επιβράδυνε φτάνοντας στην πλατφόρμα.
Η γυναίκα πήρε δύναμη στην ιδέα πως μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα της και αφού έριξε ξανά στο σακίδιο το περιεχόμενο του βιαστικά, κατάφερε με κόπο να στυλωθεί στα πόδια της, ελέγχοντας σταδιακά το μούδιασμα και τη ζάλη της παγωνιάς. Θα σωζόταν. Ένιωσε καθαρά τον ηλεκτρισμό των νευρικών της συνάψεων και την αδρεναλίνη να τη ζεσταίνουν το σώμα και να τη ξυπνούν από την απραξία. Η αμαξοστοιχεία σταματούσε μπροστά της. Τα βαγόνια της ήταν εξωφρενικά μεγάλα και απλώνονταν μέχρι εκεί που έφτανε η όρασή της. Τα φρένα στρίγκλιζαν εκοφαντικά. Το τρένο ακινητοποιήθηκε και μία μοναδική του πόρτα άνοιξε διάπλατα με θόρυβο, καλώντας την σε επιβίβαση. Η νεαρή έριξε το σακίδιο στον ώμο και μπήκε με επιφύλαξη, ρίχνοντας πίσω της μία τελευταία ματιά σε αυτή την άγνωρη και αφιλόξενη γη που αποχωριζόταν. Δύο μάτια, στρογγυλά και αστραβοβόλα, σαν της γάτας, ήταν ό,τι άφηνε πίσω της σε αυτόν τον ρημαγμένο τόπο. Ήταν το θηρίο? Πρόλαβε να πλησιάσει τόσο πολύ? Όμως και αυτό, κοιτάζοντας μπροστά, το αμφισβητούσε.